Χθες έγινε το μονοθεματικό συμβούλιο που ζήτησαν όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης για να μας πληροφορήσει η Δημοτική Αρχή σχετικά με τα προβλήματα υδροδότησης σε περιοχές όπως ο Βροντάδος και για το μεγάλο πρόβλημα της δυσοσμίας του βιολογικού. Η Δημοτική Αρχή ακολούθησε μια παρελκυστική τακτική όσον αφορά την ημερομηνία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, προφανώς γιατί ήλπιζε ότι τα προβλήματα αυτά θα έχουν ξεπεραστεί. Αποδείχθηκε όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει σχεδιάσει απολύτως τίποτα. Θα έλεγα ότι στην διαχείριση των υδάτινων πόρων και στα θέματα γενικότερα που αφορούν τη ΔΕΙΑΧ, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα έτσι όπως τα σκέφτονται. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός, ούτε καν βραχυπρόθεσμος για να δουν πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα, γιατί μόλις τώρα έρχεται ο κόσμος στο νησί μας. Αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει βραχυχρόνιος σχεδιασμός, ούτε γενικότερα σχέδιο. Ό,τι έλεγαν προεκλογικά για να υφαρπάξουν τις ψήφους των δημοτών, τα ίδια πράγματα τώρα τα έχουν αναιρέσει, έχουν θέσει άλλες προτεραιότητες. Για παράδειγμα, σας αναφέρω ότι προεκλογικά η παράταξη του κυρίου Δημάρχου ανέφερε ότι πρωταρχικός στόχος είναι να φτιαχθεί η λιμνοδεξαμενή του Φυρόλακα. Τώρα έχει εγκαταληφθεί αυτό το σχέδιο και έχει δοθεί προτεραιότητα στη δίθεν αντικατάσταση αμυαντοσωλήνων. Θυμήσαμε λοιπόν στην διοίκηση της ΔΕΙΑΧ και στον κύριο Μαλαφή ότι αυτό το έργο ήδη έχει γίνει από το 2013, έχει πληρωθεί από το ΠΕΠ και ήταν της τάξης των 6 εκατομμυρίων. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να αντικατασταθούν αμυαντοσωλήνες, παρά τα όσα λέει η Δημοτική Αρχή παραπλανώντας τον κόσμο της ΧΙΟΥ. Μπορεί να υπάρχουν κάποια κομμάτια αμυαντοσωλήνων στα οποία να είναι συνδεδεμένες παροχές, αλλά δίπλα τους ακριβώς υπάρχει δίκτυο το οποίο έχει ήδη γίνει η κατασκευή του από το 2013. Παρουσιάσαμε και έγγραφα τόσο από την ΕΙΔΑΘ με την οποία έχει προγραμματική σύμβαση η ΔΕΙΑΧ δική μας, όσο και από την ΕΙΔΑΠ με τα οποία αποδεικνύεται ότι η χρήση αμυαντοσωλήνων, όσο αυτοί χρησιμοποιούνται, δεν είναι επικίνδυνη στην κατάποση, εάν κάποιος ας πούμε πει νερό που εμείς δεν το πίνουμε ούτως ή άλλως. Επομένως, όλα αυτά είναι, δεν ξέρω, για δημιουργία εντυπώσεων μόνο. Αυτό που φάνηκε ήταν ότι δεν υπάρχει πραγματικά κανένα σχεδιασμός. Και το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι όταν ακούγονται από επίσημα χείλη και μάλιστα του Δημάρχου της ΧΙΟΥ ότι έχει σχέδια τα οποία τα έχουν, έχει δει σχέδια τα οποία τα έχουν στα συρτάρια τους ρακοσιλέχτες ή παλιοί υπάλληλοι της ΔΕΙΑΧ. Πραγματικά είναι ανατριχιαστικό και να το σκέφτεται κανείς πως σχέδια τόσο κρίσιμων υποδομών όπως είναι το νερό βρίσκονται σε χέρια ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την επιχείρηση, αντί να βρίσκονται στα αρχεία της επιχείρησης καλά φυλαγμένα. Και η απορία είναι γιατί τόσο ο κύριος Μαλαφής όσο και η διοίκηση της ΔΕΙΑΧ δεν τα έχουν καταγγείλει αυτά ήδη στον εισαγγελέα. Ελπίζουμε ότι να μην υπάρξουν φοβερά προβλήματα μέσα στο καλοκαίρι, γιατί πραγματικά θα είναι πολύ επώδυνο για το νησί μας να έρχονται επισκέπτες και εκτός από αυτό που αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα με τη δυσοσμία του βιολογικού, να έχουμε και τρομερά προβλήματα στην υδροδότηση.